19 Δεκεμβρίου 2020 στο Δημοτικό Κημητήριο της Ενορίας Ελαιοφύτου. Αν και πέρασε ένας χρόνος, δυστυχώς η μάντρα του νεκροταφείου έχει υποχωρήσει και δεν έχει γίνει ακριβώς τίποτα. Δυστυχώς, ίδια κατάσταση εδώ και ένα χρόνο. Τα μνήματα είναι εκτεθειμένα για ευνόητους λόγους. Πρέπει να υπογραμμίσουμε πρώτον ότι τα κημητήρια έχουν περάσει στους Δήμους. Η ευθύνη πλέον δεν ανήκει στις ενορίες και στις εκκλησίες, αλλά στους Δήμους. Αυτό βέβαια έγινε για εισπρακτικούς και μονολόγους. Αλλά δυστυχώς η ανταποδοτικότητα δεν υπάρχει. Εδώ θα μου πείτε, δεν υπάρχουν λεφτά για αγροτική οδοποιία, δεν υπάρχουν χρήματα για νεκροταφεία. Τι λεφτά να πάρεις από τους πεθαμένους. Αν συνεχίσετε βέβαια αυτή η κατάσταση, φοβούμαι ότι θα έχουμε και ανάσταση νεκρών. Πρέπει να πούμε όμως ότι οι εκκλησίες πλέον έχουν χάσει τις εισπράξεις παλιά που είχαν, γιατί η εκκλησιαστική περιουσία έχει περάσει στο κράτος, τα κημητήρια πέρασαν στους Δήμους. Πολύ αμφιβάλλω αν τώρα πλέον οι ενοριακοί ναοί θα έχουν να πληρώσουν και τα έξοδά τους, το φως, το νερό, το τηλέφωνο, τους υπαλλήλους. Όλα αυτά είναι σε ένα πλαίσιο αποχριστιανοποίησης. Πρώτα η εκκλησιαστική περιουσία, μετά τα κημωτήρια στους Δήμους, τώρα το κλείσιμο των ναών. Νεκροταφείο Ελαιοφύτου, 19 Δεκεμβρίου 2020. Ακόμα η μάντρα η οποία υποχώρησε στα ίδια χάλια και χειρότερα εδώ και ένα χρόνο. Αν οι Δήμοι δεν έχουν λεφτά να ξαναδώσουν στις ενορίες. Άντρα λοιπόν του κημητηρίου στην ενορία Ελαιοφύτου εδώ και ένα χρόνο έχει καταρρεύσει και ουδής ενδιαφέρεται για την επαναφέρεση στη θέση της. Αν δεν υπάρχουν λεφτά, μην αναλάβαναν. Άγιος Γεώργιος, κημητήριο Ενορίας Ελαιοφύτου. Των κεκοιμημένων δούλωσεων απαυσών.